Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, Τρίτη, 13 Απριλίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Επιλογές. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Σταθερά δύσκολη χαρακτήρισε την κατάσταση στις Σέρες ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος στη σημερινή καθιερωμένη πλέον σύσκεψη στο διοικητήριο. Τα κρούσματα κινήθηκαν ανωδικά και αυτή την εβδομάδα, καθώς από 278 την προηγούμενη εβδομάδα ο αριθμός τους έφτασε τα 298. 60 πάντως κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ για την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Σταθερά δύσκολη χαρακτήρισε την κατάσταση στις Σέρες ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος στη σημερινή καθιερωμένη σύσκεψη στο διοικητήριο. Τα κρούσματα κινήθηκαν ανωδικά και αυτή την εβδομάδα, καθώς από 278 την προηγούμενη, ο αριθμός τους έφτασε αυτή την εβδομάδα στα 298. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σταθερά δύσκολα. Σταθερά δύσκολα, έχουμε 278 αυτή την εβδομάδα. Είναι σχετικά καλύτερα από αυτό που περιμέναμε, γιατί είχαμε ξεκινήσει εντυπωσιακά τη εβδομάδα. Μιλάμε πάντοτε από Δευτέρα Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση είμαστε προς τα επάνω. Αυτή τη εβδομάδα δείχνει ότι τα πράγματα είναι λίγο σταθεροποιητικά. Αυτό είναι καλό. Την προηγούμενη εβδομάδα να πω ότι είχαμε 278 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Αυτή τη εβδομάδα είχαμε 298. Έχουμε 20 κρούσματα αύξηση σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Θεωρώ μια σταθεροποιητική κατάσταση, γιατί αν σκεφτούμε ότι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε 60 και 80 και 100 κρούσματα αύξηση κάθε εβδομάδα. Άρα δείχνει ότι υπάρχει μια σταθεροποιητική κατάσταση και νομίζω αυτό είναι προς το καλό της υπόθεσης. Σφίγγουν τα πράγματα όμως και στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σερών, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, καθώς ήδη νοσηλεύονται 14 άτομα, ενώ αυξάνεται και η πίεση και σε άλλες εντατικές σε γειτονικούς μας νομούς. Ήδη νοσηλεύουμε 14 άτομα διασωληνωμένα, τα κρεβάτια δηλαδή γέμισαν. Θα δούμε τώρα που θα πάω τι μπορούμε να κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν, δηλαδή καινούργιες διασωληνώσεις εντός του νοσοκομείου. Η πληροφορία μου είναι ότι και οι άλλες εντατικές της περιοχής, Θεσσαλονίκη κλπ. Είναι και αυτές γεμάτες, οπότε θα πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ, να επεκτείνουμε δηλαδή τα κρεβάτια, να τα αυξήσουμε. Θα βρούμε τρόπο. Όπως καταλαβαίνετε, όσον αφορά τη ΜΕΘ, τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν πάρα πολύ. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το ζητούμενο είναι όλοι να πειθαρχήσουμε σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς και να δείξουμε προσοχή κυρίως στους εργασιακούς χώρους. Ο Απρίλιος είναι ο μήνας κλειδί, οπότε χρειάζεται υπομονή. Νομίζω ότι ο μήνας Απρίλιος θα είναι ο μήνας κλειδί. Θεωρώ ότι αυτός ο μήνας λίγο θα μας δώσει κάποια κρούσματα επιπλέον. Αφού σταθεροποιηθήκαμε, νομίζω ότι τις επόμενες 1-2 εβδομάδες θα αρχίσουν σταδιακά τα κρούσματα να πέφτουν. Και νομίζω ότι από το Μάιο θα είμαστε πολύ καλύτερα. Θέλει λίγο υπομονή, θέλει να εφαρμόζουμε τα μέτρα που ό,τι έχουμε πει, ειδικά στους εργασιακούς χώρους, σε κλειστούς χώρους, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα, τις μάσκες να μην βγάζουμε. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλει λίγο υπομονή ακόμα. Νομίζω είμαστε στα τελειώματα. Και οι εμβολιασμοί προχωράνε, οπότε νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Απλώς θέλει λίγο υπομονή. Είδαμε ότι στα σχολεία ξεκίνησε καλά. Είδατε ότι οι μαθητές μπορούν να πειθαρχήσουν. Οπότε μπορούμε να βασιζόμαστε στη νεολαία, μπορούμε να βασιζόμαστε στα παιδιά μας. Οι μεγαλύτεροι κυρίως αυτή τη στιγμή δεν πειθαρχούν. Και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι μπορεί να λέμε ότι κουραστήκαμε, μπορεί να λέμε 1000. Αυτά ισχύουν και για μας, αλλά προέχει δημόσια υγεία. Και αυτό θα σας παρακαλέσω να το περάσετε μέσα από τα μέσα που χειρίζεστε. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η δημόσια υγεία είναι πάνω απ' όλα. Πάνω από όλα τη διασκέδασή μας, πάνω από την καλοπέρασή μας, πάνω από οτιδήποτε. Γι' αυτό θα παρακαλέσω τις ΣΕΡΕΣ και τους ΣΕΡΕΣ να επιδείξουν σύνεση, προσοχή και να προχωρήσουμε. Αυτό που χρειάζεται είναι όλοι μας να δείξουμε προσοχή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και με τις πράξεις μας. Δηλαδή, δείχνοντάς τους ότι τους σεβόμαστε, τηρώντας απλά καθημερινά πράγματα, αυτά που λέμε και λέτε, και σας ευχαριστώ που το κάνετε αυτό. Και πρέπει να δείξουμε μια προσοχή. Έτσι λοιπόν έχει η κατάσταση. Αυτά ανακοινώθηκαν σήμερα, παρουσιάστηκαν στην καθιερωμένη σύσκεψη. Στο μεταξύ, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα για τον νομό Σερών, για την περιφερειακή μας ενότητα, 60 κρούσματα κορονοϊού σε σύνολο 4.033 κρούσματων πανελλαδικά. Να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση σήμερα. Να την αναλύσουμε με τον νομίατρο Σερών, τον κύριο Αναστάσιο Αναστασιάδη. Νομίατρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Σας ακούσαμε στο ρεπορτάζ. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μία ανησυχία από πλευρά σας. Σήμερα 60 τα κρούσματα. Εντάξει, εννοείται υπάρχει ανησυχία και λογικό είναι αυτό. Υπάρχει μια αύξηση κρουσμάτων εδώ και είμαστε στην 8η εβδομάδα που αυξάνουν τα κρούσματα, σταδιακά μεν. Στην αρχή τη πρώτη 2-3 εβδομάδε, από το Φεβρουάριο, την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, είχαμε μια μικρή αύξηση. Τις προηγούμενες 2 εβδομάδες είχαμε μια μεγάλη αύξηση κατά εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα, από ό,τι είπαμε κιόλας, υπήρχαν 278 κρούσματα. Αυτή τη εβδομάδα είχαμε 298. Δείχνει λίγο να ισορροπεί η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες τα κρούσματα. Σίγουρα υπάρχει ανησυχία. Σίγουρα είμαστε προς το τέλος της όλης κατάστασης. Θεωρώ ότι ο μήνας Απρίλιος είναι μήνας κλειδί. Θεωρώ ότι από το Μάιο και Ιούνιο θα είμαστε καλά. Αλλά το τέλος πρέπει να προσέξουμε. Έτσι. Αν δεν προσέξουμε, ανεβαίνουν τα κρούσματα. Είδαμε και σήμερα 60 μας έδωσε η Περιφερειακή Ένωση Ξερών για σήμερα. Δεν είχε λίγα. Εγώ έχω πει επανειλημμένο ότι καλό θα είναι να είμαστε κάτω από 50 κρούσματα ημερεσίως. Και αν είμαστε κάτω από 30, θα είμαστε ακόμα καλύτερα ημερεσίως. Θυμάμαι τη δήλωσή σας, αυτή ήταν χαρακτηριστική. Είπατε ότι κάτω από τα 30 έχουμε ελπίδες να βγούμε, τουλάχιστον έτσι, και ο Δήμος Σερών που είναι αυτό το διάστημα, από το βαθύ κόκκινο. Εδώ βλέπουμε όμως ότι σταθεροποιούμαστε στα πάνω από 30 και βλέπουμε σήμερα και 60. 50, 55, 52. Εδώ και περίπου 15-20 μέρες είναι γύρω στα 50 τα κρούσματα. Κατά μέσο όρο 40 με 50 εκεί κινούνται. Να, περιμένουμε μέρα με τη μέρα να δούμε πώς θα πάει. Ας πούμε σήμερα το 60 δεν μου άρεσε. Αν και δούμε πανελλαδικά που είχαμε 4.000 και κρούσματα. Εντάξει, τα 4.000 και κρούσματα είναι λογικό να έχουμε και εμείς 60 κρούσματα. Αλλά θα ήταν καλύτερα να ήμασταν κάτω από 50. Σίγουρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν αρκετά κρούσματα. Υπάρχουν κρούσματα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, να ξέρετε. Το λέω να προσέχουν παντού και μες στην πόλη των Σερών, αλλά υπάρχουν και στα χωριά. Κυρίως υπάρχουν αρκετά κρούσματα στην περιοχή της Ιντικής πάνω και στα χωριά εκεί. Έχουμε κρούσματα και στη Βυσσαλτία σε κάποια χωριά. Έχουμε και στη Ζύχνη, έχω αναφερθεί τις τελευταίες μέρες, κάποια κρούσματα και στα άλλα χωριά. Λίγο πάμε καλύτερα στην Αμφίπολη. Εκεί είμαστε στην πτώση. Στην Αμφίπολη είμαστε καλά εκεί. Σχετικά. Είναι και 2 εβδομάδες σε βαθύ κόκκινο, ναι, πάνε στην Κρήτη. Ακολουθούμε εμείς αυτή τη σειρά, γι' αυτό πιστεύω ότι σε κανένα 2 εβδομάδες, περίπου σε 10 μέρες, θα είμαστε και εμείς ωστόσο σε αυτή την κατάσταση. Αλλά θέλει προσοχή το επόμενο 10ήμερο, 15ήμερο, 2 εβδομάδες. Όταν λέτε εμείς, ναι, εννοείται ο Δήμος Σερών ή σαν νομός? Όλη η Περιφερειακή Ενότητα. Όλη η Περιφερειακή Ενότητα. Έχω παρατηρεί έτσι. Μας λέτε όμως νομίατρε, ένα λεπτό λίγο. Μας λέτε ότι σε τρεις, είναι διάφορα τα κρούσματα. Λέτε λοιπόν σε τρεις δήμους της περιφερειακής μας ενότητας ότι υπάρχουν αυξητικές τάσεις. Είπατε Συντική, Βυσσαλτία, κάποια κρούσματα και Ζύχνη. Κοιτάξτε, στην περιοχή της Ζύχνης δεν έχουμε μαγικά κρούσματα. Λίγα είναι, αλλά υπάρχουν. Αυτό τονίζω για να δώσουμε την έμφαση. Αυξητικές τάσεις λοιπόν θα λέγαμε. Ναι, όταν μέσα στη Ζύχνη έχουμε ας πούμε 10 κρούσματα. 7-8, άρα υπάρχουν κάποια κρούσματα. Ενώ πριν 2 εβδομάδες δεν υπήρχαν ιδιαίτερα κρούσματα. Μας λέτε και στη Συντική, εκεί υπάρχουν περισσότερα. Στο Δήμο Σερών και στην Συντική πάνω κυρίως. Σε αυτές τις 2 περιοχές είναι τα πιο πολλά κρούσματα. Μάλιστα, δηλαδή αυτά. Αλλά γενικά υπάρχουν σε όλα τα χωριά. Με έχουν πάρει και από διάφορα άλλα χωριά. Υπάρχουν κρούσματα δηλαδή. Μην χαλαρώνουμε, γι' αυτό το τονίζω και το λέω. Μην είμαστε δηλαδή χαλαροί και κολλάμε μετά και λέμε από πού μας ήρθε ο ιός. Ο ιός είναι αόρατος. Έρχεται από παντού. Κυρίως. Πολλές φορές μας δημιουργεί το πρόβλημα ότι ενώ δεν έχουμε συμπτώματα ιδιαίτερα, ούτε πυρετό, ούτε βήχα, νομίζουμε ότι είναι κάτι απλό και μεταδίδεται ο ιός και κολλάνε και άλλα άτομα. Εκεί δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλές φορές τι συμβαίνει και πολλές φορές το πιάνουμε χαλαρά και μεταδίδεται σε πολλά άτομα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, μάσκες να φοράμε, καλά να τις φοράμε όμως, όχι κάτω από το πηγούνι και η μύτη απ' έξω, να φοράμε πάρα πολύ καλά τις μάσκες, να πλένουμε τα χέρια μας, να κρατάμε αποστάσεις και ιδιαίτερα όχι σε συγχρονισμό με πολύ κόσμο και ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους και ιδιαίτερα θα τόνιζα παραπάνω σε εργασιακούς χώρους. Γιατί τα περισσότερα κρούσματα θεωρώ μέσα στην πόλη των Σερών κυρίως τα είχαμε σε εργασιακούς χώρους. Το έχω πει εδώ και 3 εβδομάδες αυτό. Άμα παρατηρήσεις τα πιο πολλά κρούσματα είναι από εργασιακούς χώρους και μετά κινούνται μέσα στα σπίτια. Και κολλούν συγγενείς, φίλοι και πάει περαιτέρω. Το είπαμε και μαζί εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων, στο κεντρικό δελτίο, αλλά και σε όλες τις εκπομπές εδώ στο Επιλογές. Είχατε πει, μαζί μιλούσαμε, ότι κυρίως στις δημόσιες επιχειρήσεις. Αυτό έχει περάσει τώρα και σε υπόλοιπους εργασιακούς χώρους.
όταν λέω εργασιακούς χώρους, δεν εννοώ μόνο δημόσιες επιχειρήσεις. Γενικά, σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Mm-hmm. Έτσι. Σε όλους και στους ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους. Έτσι, έχουμε δει και σε σούπερ μάρκετ κρούσματα, έχουμε δει σε διάφορους εργασιακούς χώρους έχουμε βρει, έτσι. Μάλιστα. Τι γίνεται, Λομίατρε, σε αυτή την περίπτωση, κλείνουν αυτές οι επιχειρήσεις? Εγώ έχω δει στο διαδίκτυο να αναφέρουν οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, κλείνουμε λόγω κορονοϊού για κάποιες μέρες. Άλλος κλείνει 3, άλλος 7. Υπάρχει πλαίσιο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αναλόγως στην επιχείρηση, το πόσο εργαζόμενους έχει, παίζουν όλοι οι παράγοντες ρόλο. Αν είναι μια επιχείρηση και είναι 2-3 που εργάζονται μέσα εργαζόμενοι και νοσήσει ο ένας ή δυο, λογικό είναι να κλείσει για κάποιες μέρες, 10-15 μέρες. Αν τώρα είναι μια επιχείρηση που έχει προσωπικό 50 άτομα, 100 άτομα, εκεί θα απομονωθούν τα άτομα που νόσησαν, θα γίνουν τεστ, έτσι, θα γίνουν τεστ, rapid test κτλ. Σε όλους τους εργαζόμενους, θα απομονωθούν αυτοί που είχαν την πιο στενή επαφή και θα συνεχίζουν με τους άλλους εργαζόμενους με μέτρα. Αυστηρά όμως, που πρέπει να τηρούνται πάντα δηλαδή, και να μην ξεχνάμε ανοιχτά παράθυρα και πόρτες. Το τονίζω πάντα αυτό, ανοιχτά παράθυρα και πόρτες στους εργασιακούς χώρους. Είσαστε σαφείς. Θέλω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχει μια ανησυχία και για τους εργασιακούς χώρους. Διαβάζω, ήρθε πριν από λίγο, μια τοποθέτηση της κυρίας Θένιας Χαραλαμπίδου για την Δημοτική Αρχή και για τους εργαζόμενους στους Δήμους, ότι εκεί στους δημοτικούς υπαλλήλους που εργάζονται σε περιορισμένους χώρους, αναφέρει, χωρίς τις προβλεπόμενες αποστάσεις, τα προληπτικά μέτρα, και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει οποιοδήποτε επισκεφθεί, λέει η κυρία Χαραλαμπίδου, το Δημαρχείο. Βέβαια και στον ιδιωτικό τομέα οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ χειρότερες. Ανησυχεί ο κόσμος, έχει φτάσει και στη Δημοτική Αρχή αυτό εδώ των ΣΕΡΟΝ, για τους εργασιακούς χώρους. Κοιτάξτε, στους εργασιακούς χώρους παντού μπορεί να υπάρχουν θέματα και προβλήματα, έτσι, να είναι στενή η χώρα κτλ. Σε όλες τις επιχειρήσεις, ιδιωτικές και δημόσιες. Αλλά πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αυτά που λέμε, έτσι. Όπου είστε υπάρχει πολύ προσωπικό, μπορούν να είναι λιγότεροι εργαζόμενοι, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, αν μπορούν να υπάρχουν λιγότεροι εργαζόμενοι στους εργασιακούς χώρους, να έχουν ανοιχτά τα παράθυρα, τις πόρτες, να φοράνε μάσκες και διπλές μάσκες πολλές φορές. Το θέμα είναι, δεν τηρούμε τα μέτρα πολλές φορές. Όταν ο άλλος κατεβάζει τη μάσκα για να φάει, κατεβάζει τη μάσκα για να μιλήσει στον άλλον, εκεί δημιουργεί το πρόβλημα. Δεν τηρούμε τα μέτρα, δεν ανοίγουν τα παράθυρα, τις πόρτες. Mm-hmm. Αν τηρήσουμε τα μέτρα, συνήθως δεν υπάρχει εύκολη μετάδοση. Δεν τηρούμε τα μέτρα συνήθως. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας είπα, αυτές οι δύο εβδομάδες είναι οι πιο κρίσιμες εβδομάδες. Είναι νομίζω και οι τελευταίες εβδομάδες. Βλέπετε πάντα δύο εβδομάδες. Νομίζω μέχρι το τέλος Απριλίου θα είμαστε καλά. Θέλει λίγο υπομονή, αλλά θέλει να προσέξουμε. Εγώ είπα και πριν δύο εβδομάδες, του είχα δηλώσει, ότι αυτό το σύστημα μένουμε σπίτι θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε τώρα, έστω για δύο εβδομάδες, το έχω πει. Mm-hmm. Ας μείνουμε σπίτι λίγο διάστημα, ας μην βγούμε στις παιδικές χαρές λίγο. Ας μείνουμε λίγο διάστημα στο σπίτι να αραιώσουμε λίγο τα κρούσματα. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, το λέμε και το τονίζουμε. Δηλαδή και το νοσοκομείο τώρα αρχίζουν να ανεβαίνουν τα κρούσματα, οι εισαγωγές, αυξήθηκαν και οι θάνατοι. Ήδη έχουμε κάποιους θανάτους. Είναι κρίμα δηλαδή να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για λίγο, στο τέλος φτάνουμε και είναι κρίμα. Δηλαδή, μια ιδιαίτερη προσοχή ακόμα θέλω από τους ΕΡΕΟΥς. Το επόμενο χρονικό διάστημα, δύο εβδομάδες, τρεις, τα εμβόλια τρέχουν, θα ζεστάνει και ο καιρός και νομίζω θα είμαστε καλά από τον Μάιο-Ιούνιο. Αλλά θέλει λίγο προσοχή ακόμη. Ας προσέξουν όσο μπορούν περισσότερο. Μας είπαν, ακούσαμε στη σύσκεψη, ακούσαμε τον κύριο Μπαλαξή να λέει ότι σφίγγουν τα πράγματα στο νοσοκομείο, κυρίως όσον αφορά τη ΜΕΘ. Δεδομένου ότι υπάρχει αύξηση και πίεση και σε άλλες εντατικές σε γειτονικούς νόμους. Δεδομένου ότι και εσείς μας είχατε πει ότι ο Δήμος Σερών μπήκε κατά κάποιο τρόπο και προληπτικά, έτσι. Το να μπαίνεις δηλαδή σε βαθύ κόκκινο, μας είχατε πει και ένα μέτρο πρόληψης για να σοφρονιστούμε κατά κάποιο τρόπο και να μαζευτούμε. Βλέπετε να μπαίνουμε σαν νομός στο βαθύ κόκκινο μετά από αυτά που συζητήσαμε, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα? Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αν όμως ανεβούν τα κρούσματα κι άλλο, γι' αυτό περιμένουμε μέρα με τη μέρα όπως θα εξελιχθούν και εβδομάδα-εβδομάδα. Αν ανεβούν κι άλλο τα κρούσματα, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, γι' αυτό λέω το όριο να μην ανεβαίνουν πάνω από 50 σε καθημερινή βάση. Mm-hmm. Αν ανεβούμε στα 60-70-80 και πιάσουμε κάποιες μέρες, πιάνουμε 80-80, υπάρχει πιθανότητα γι' αυτό. Έτσι, και θα παίξει ρόλο καθοριστικό και από πού είναι τα κρούσματα.
Αν είναι διάσπαρτα από όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, μπορεί να συμβεί και αυτό. Mm-hmm. Είναι ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Διαβάζω αν, εγώ θεωρώ, αν τις επόμενες δύο εβδομάδες κυλήσουμε σε αυτό το ρυθμό, δηλαδή εκεί κάπου, ή πέσουν τα κρούσματα, ή μείνουμε σταθερά γύρω, εκεί γύρω σε αυτά τα κρούσματα που έχουμε αυτές τις μέρες, πιστεύω ότι σταδιακά θα πάρουμε την τοπική τάση. Διαβάζω, νομίαδρε, στο αρχείο μου, στις 3 Νοεμβρίου που μπήκαμε στο κόκκινο, μάλλον όταν επισκέφθηκε ο κύριος Χαρδαλιάς λίγες μέρες πριν, υπήρχαν 239 ενεργά κρούσματα. Και μετά από λίγες μέρες μπήκαμε, μετά από 2-3 μέρες μπήκαμε στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου. Σήμερα ανακοινώσατε 298, δηλαδή περισσότερα από τότε. Αυτό είναι ένας αριθμός ο οποίος μας οδηγεί ότι βαδίζουμε προς τα εκεί, προς τον εγκλισμό. Όταν μπαίνει ένας Δήμος Σερών, ο Δήμος Σερών έχει συγκεκριμένο αριθμό κατοίκων. Αν είναι αυξημένα τα κρούσματα εδώ, πάμε μόνο στο Δήμο Σερών. Όταν είναι όλη η περιφερειακή ενότητα, ο πληθυσμός είναι πολύ περισσότερος. Οπότε εκεί πρέπει να έχει περισσότερο αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Φυσικά συνεκτιμούνται όλες οι καταστάσεις. Δηλαδή παίζει ρόλο και αν έχει μια απότομη αύξηση του κρουσμάτων. Άλλο να έχει 20 κρούσματα μια αύξηση την εβδομάδα, και άλλο να έχει, ξέρω εγώ, μέσα μια εβδομάδα 100 κρούσματα αύξηση. Άρα λέτε την προηγούμενη φορά είχαμε απότομη αύξηση των κρουσμάτων, ενώ τώρα είναι σταδιακή. Και μέσα στην πόλη των Σερών. Τώρα δίνονται κρούσματα και από την περιφέρεια, είναι πιο διάσπαρτα τα κρούσματα. Φυσικά το πρόβλημα το μεγάλο είναι μέσα στην πόλη, έτσι, το βασικό πρόβλημα είναι μέσα στην πόλη. Είπαμε και σε κάποια χωριά προς τη Σιτική κυρίως, αλλά και σε όλη την περιφέρεια ενώ τεσσερών. Καλύτερα φαίνεται πάμε στην Αμφίπολη. Δείχνουν ότι καλύτερα κάπως. Φυσικά εντάξει, το μεγάλο κύμα πέρασε πιο πριν, έτσι, στην Αμφίπολη. Μάλιστα. Το έχουμε πει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, είναι λίγος καιρός έμεινε ακόμα. Τα μέτρα όλοι τα ξέρουμε. Ας μένουμε λίγο στα σπίτια, ας μην κινούμαστε στις παιδικές χαρές. Γιατί έχουμε δει και κρούσματα, να το τονίσω αυτό, από παιδάκια να κινούνται προς τους γονείς. Που βγαίνουν σε παιδικές χαρές, πολλές φορές έχουν σε επαφή με παιδιά με παιδιά. Το έχουμε δει και αυτό. Και αυτό. Και τα γραφεία που είπαμε, έτσι μας τηλεφωνούν ακόμη και τώρα που μιλάμε, ότι είναι μικρά τα γραφεία, πολλοί ο κόσμος, 4-5 άτομα σε ένα γραφείο και κυρίως στο Δήμο, μας λένε. Παντού τελικά φαίνεται ότι υπάρχει έτσι διασπορά, κύριε νομίατρε. Κοιτάξτε, οι εργασιακοί χώροι εκ των πραγμάτων είναι δύσκολες λίγο οι συνθήκες. Όποιο εργασιακό χώρο να πάτε, έτσι, και σε ιδιωτικούς χώρους όπου να πάτε, οι συνθήκες είναι στις πιο στενές επαφής. Mm-hmm. Αυτό λίγο θα πρέπει να το δούμε, λίγο να το προσέξουμε παραπάνω. Μάλιστα. Και πρέπει οι ίδιοι να τηρούμε παραπάνω και τα μέτρα έτσι προφύλαξης. Έτσι είναι. Έτσι προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια. Στο χώρο της υγείας, το παράπονό του εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, κύριος Άγγελος Βάκαλος, μιλώντας στην εκπομπή κάθε μεσημέρι και το δημοσιογράφο Δημήτρη Κότα, καθώς, όπως είπε, δεν έχει ενημέρωση για την κατάσταση που υπάρχει στο νοσοκομείο Σερών σχετικά με τις ανάγκες του Ιδρύματος. Ο κύριος Βάκαλος λέει ότι υπάρχει ένας παραμερισμός από πλευράς των υπευθύνων του νοσοκομείου προς τον Ιατρικό Σύλλογο και μόνο όταν χρειάζονται βοήθεια επικοινωνούν, λέει, μαζί μας. Ούτε μία φορά για δείγμα δεν πήραν τηλέφωνο για να ενημερώσουν. Τηλέφωνο παίρνουν μόνο όταν χρειάζονται κάτι. Όταν χρειάζονται βοήθεια. Ναι, δεν πήραν τηλέφωνο ούτε για να ενημερώσουν, ούτε για να ζητήσουν τη γνώμη μας. Το παράπονο του εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, Άγγελος Βάκαλος, μιλώντας στην εκπομπή κάθε μεσημέρι. Καθώς, όπως τονίζει, δεν έχει ενημέρωση από πλευράς της διοίκησης για την κατάσταση που υπάρχει στο νοσοκομείο Σερών σχετικά με τις ανάγκες του Ιδρύματος. Ο κύριος Βάκαλος υποστηρίζει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος παραμερίζεται από πλευράς των υπευθύνων του νοσοκομείου, λέγοντας πως μόνο όταν χρειάζονται βοήθεια επικοινωνούν μαζί μας. Υπάρχει δηλαδή μια μυστικότητα στο όλο ζήτημα. Υπάρχει ένας παραμερισμός του Ιατρικού Σύλλογου. Ότι όλοι οι άλλοι ασχολούνται, νομαρχία, διεύθυνση υγείας, ΥΠΕ, κέντρα υγείας, νοσοκομείο, τα πάντα όλα, Δήμος, εκτός από τον Ιατρικό Σύλλογο. Τους έχετε κάνει κάτι και δεν... Τι να έχουμε κάνει. Ρωτάω, δεν ξέρω, κύριε Βάκαλε, τώρα. Δεν έχουμε κάνει. Θα σκεφτούμε πονηρά και δεν το θέλω, το ξέρετε. Θα σκεφτούμε πονηρά. Μου φαίνεται περίεργο. Το έχω δηλώσει και άλλες φορές και δεν άλλαξε αυτή η στάση. Παραμένει ίδια. Σαν να μην υπάρχουν εμείς, σαν να μην έχει σημασία η γνώμη μας. Μόνο όταν χρειαζόμαστε κάτι, τότε παίρνουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που έγινε χθες. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ήταν στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου, με τον δεύτερο να μην τον ενημερώνει ότι αναμένεται να επισκεφθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα ο διοικητής 4ης ΥΠΕ, Δημήτρης Τσαλικάκης.
Όλοι ενημερώνονται πλην του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, τονίζει ο κύριος Βάκαλος. Με πείραξε χθες το εξής, ότι πριν πάει στο νοσοκομείο ο κύριος Τσαλικάκης, ήμουν στο γραφείο του διοικητή εγώ. Και δεν μου είπε ο διοικητής ο κύριος Φαρμάκης, που είναι συμμαθητής μου και φίλος μου, κάτσε ρε Βάκαλε εδώ, να περίμενε να τα πούμε λίγο και με, το και με τον υπεάρχη. Μάλιστα. Αυτό με πείραξε, ομολογουμένω. Επειδή είπατε ότι χθες είχατε μία συνάντηση με τον κύριο Φαρμάκη, εκεί του το θέσατε αυτό το ζήτημα και τι σας απήντησε? Όχι, δεν καταδέχτηκα να το θέσω. Προς Θεού. Έχουμε και μία αξιοπρέπεια. Πάντα όταν θέλω να μάθω κάτι, υποχρεώνομαι και επικοινωνώ με τους κυρίους Καλλινικίδη και Μπαλαξή, διευκρινίζει ο κύριος Βάκαλος. Πάντα όταν θέλω να μάθω τι γίνεται, πρέπει να υποχρεώνομαι εγώ και να παίρνω τηλέφωνο τον Καλλινικίδη ή τον κύριο Μπαλαξή, οι οποίοι άνθρωποι βέβαια πάντα με ενημερώνουν, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές μας γνωριμίες για να πληροφορηθούμε επίσημα σαν σύλλογος τι γίνεται και τι ανάγκες. Για το θέμα απάντηση έδωσε στην ίδια πάντα εκπομπή ο υπεύθυνος τμήματος COVID του νοσοκομείου Θεόφιλος Καλλινικίδης. Όποιος θέλει να ενημερωθεί από μένα, επικοινωνεί μαζί μου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όποιος θέλει να ενημερωθεί από μένα, με παίρνει τηλέφωνο, κύριε Καπετάν, ναι, και ενημερώνεται. Ναι, είπε, κύριε, είπε. Συγγνώμη, κύριε Κότα, και ενημερώνεται. Με καλό βηματισμό προχωράνε οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Ομίατρο. Ικανοποιητικά είναι τα αποτελέσματα από τα self-test από την πρώτη μέρα έναρξης των μαθημάτων στα Λύκεια. Καθώς, σύμφωνα με τον κύριο Μπαλαξή, σε όλη τη χώρα εντοπίστηκαν περίπου 600 θετικά κρούσματα. Ενώ πολύ χρήσιμο εργαλείο θεωρεί τα self-test και ο Ομίατρο Σερών, κύριος Αναστασιάδης. Με καλό βηματισμό προχωράνε οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, οι οποίοι έχουν φτάσει στους 25.561, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ικανοποιημένος είναι και ο νομίατρος Σερών, Αναστάσιος Αναστασιάδης, ο οποίος αναφέρει ότι στον αγώνα κατά του κορονοϊού ρίχνεται και το εμβόλιο Johnson & Johnson. Τα εμβόλια στις αίρες είναι 25.561. Έχουμε βρει καλό βηματισμό. Το προηγούμενο διάστημα δεν είχαμε καλό βηματισμό. Αυτή τη στιγμή έχουμε καλό βηματισμό. Είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Ήδη τα νέα, όπως ξέρουμε, για το θα περάσουμε και στις πιο νεότερες ηλικίες. Γιατί, αν δείτε, πλέον οι ηλικίες όσον αφορά το μέσο όρο έχουν κατέβει πάρα πολύ. Δεν είναι εκείνα που ξέραμε κατά το παρελθόν. Γι' αυτό παρακαλώ προσοχή. Αυτό είναι προς όφελος όλων. Θα έρθουν και άλλα εμβόλια, όχι μόνο τη Johnson, τη Pfizer, τη Moderna έχουν έρθει, έχουν περισσότερα. Νομίζω ότι ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο Ιούνιος θα είναι μήνες τα οποία θα έχουν πάρα πολλοί εμβολιασμοί. Θα γίνουν και αυτό είναι προς όφελος όλων. Τα εμβόλια τρέχουν. Νομίζω τώρα και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών πάμε πολύ καλά με τους εμβολιασμούς. Φτάσαμε στις 20.000 με πρώτη δόση και καθημερινά γίνονται γύρω στα 700 εμβόλια καθημερινά. Αυτό είναι προς το θετικό της κατεύθυνσης και πανελλαδικά έχουμε πιάσει γύρω στο 1,5 και εκατομμύριο ή στα 2 εκατομμύρια, νομίζω, πλησιάζουμε εμβολιασμούς. Οπότε νομίζω είναι αυτό πάρα πολύ καλό για την εξέλιξη του κορονοϊού. Ο κύριος Μπαλαξής, διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Σερών, μάλιστα καθησυχάζει τον κόσμο σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, καθώς επισημαίνει πως δεν είμαστε σίγουροι αν οι θρομβώσεις που έχουν προκληθεί οφείλονται στο εμβόλιο. Ο κόσμος προβληματίστηκε. Νομίζω ότι αυτά δεν πρέπει να πολύ παίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι ασφαλή εμβόλια, το εμβόλιο, ασφαλές εμβόλιο. Έχουν γίνει εκατομμύρια δόσεις και τα ποσοστά τα οποία των θρομβώσεων που παρουσιάστηκαν δεν είμαστε σίγουροι αν οφείλονται στο εμβόλιο ή θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Ικανοποιητικά είναι τα αποτελέσματα από τα self-test από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων στα Λύκεια, καθώς σύμφωνα με τον κύριο Μπαλαξή, σε όλη την χώρα εντοπίστηκαν περίπου 600 θετικά κρούσματα, ενώ πολύ χρήσιμο εργαλείο θεωρεί τα self-test και ο νομίατρος Σερών, κύριος Αναστάσιος Αναστασιάδης. Τα self-test είναι χρήσιμο το self-test και έχει αποδειχτεί ότι αρκετά άτομα βρέθηκαν θετικά με το self-test. Αυτό είναι θετικό στην υπόθεση και βοηθάει στα σχολεία τουλάχιστον να βρεθούν τα άτομα και οι μαθητές ή οι καθηγητές, αν είναι θετικοί, και αυτό βοηθάει στην κατάσταση να μην έχουμε εξάπλωση του κορονοϊού. Νομίζω είναι προστοριστική κατεύθυνση τα self-test και νομίζω ότι βοηθάνε στην όλη κατάσταση. Και με τα self-test τι γίνεται, βοηθήσανε? Πάρα πολύ. Ήδη το καταλάβαμε χθες από την πρώτη μέρα εφαρμογής στα σχολεία. Εντοπίστηκαν πανελληνίως 600 θετικά δείγματα, τα οποία μπήκαν βέβαια στην καραντίνα. Φαντάζεσαι ότι αυτά τα άτομα θα πήγαιναν στο σχολείο, στη δουλειά τους και καταλαβαίνετε τι διασπορά θα γινόταν. Φαίνεται ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό μέτρο και θα αποδώσει. Και μακάρι να εφαρμοστεί και σε άλλες πληθυσμιακές μονάδες, κυρίως στον εργασιακό χώρο.
Την προσοχή του κόσμου εφιστά ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος τονίζει πως πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ευλαβικά. Θέλει προσοχή το επόμενο χρονικό διάστημα λίγο να τηρούμε τα μέτρα ευλαβικά για να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Νομίζω είμαστε τελειώματα, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή τώρα στο τέλος να μην θρηνήσουμε άτομα στην Περιφερειακή Ένωση Τεσσερών και στην Ελλάδα γενικά. Η 20η έκθεση ελληνικού εμπορίου πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Απριλίου, στην οποία συμμετείχε και ο Εμπορικός Σύλλογος Ερών. Την εκδήλωση καλωσόρισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κ. Καρανίκας, αλλά χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε τοπικό επίπεδο, ο Εμπορικός Σύλλογος Ερών έχει ετοιμάσει κάποιες προτάσεις που θα κοινοποιηθούν στην Ομοσπονδία, στην Περιφέρεια και στο Δήμο, για να ενισχυθούν τα εμπορικά καταστήματα, καθώς τα αποτελέσματα από το άνοιγμα των καταστημάτων δεν είναι ενθαρρυντικά, σύμφωνα με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ερών. Η 20η έκθεση ελληνικού εμπορίου πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Απριλίου, στην οποία συμμετείχε και ο Εμπορικός Σύλλογος Ερών. Την εκδήλωση καλωσόρισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κ. Καρανίκας, αλλά χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης. Ήταν η έκθεση ελληνικού εμπορίου και γιορτάστηκαν επαιτειακά τα 20 χρόνια από τη συμπλήρωση που γίνεται αυτή η έκθεση κάθε χρόνο. Φέτος, βέβαια, δεν μας επέτρεψε ο ιός να μπορέσουμε να βρεθούμε όπως κάθε χρόνο και το κάναμε διαδικτυακά. Το άνοιγμα της έκθεσης και του καλωσόρισμα έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της ΕΣΕΕ, ο κύριος Καρανίκας, και ο κύριος Πρωθυπουργός συμμετείχε διαδικτυακά, διότι έλειπε στο εξωτερικό, έκανε το χαιρετισμό του. Μίλησαν πάρα πολλά πολύ σημαίνοντα άτομα, τα οποία ήταν και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, κράτησε 2 ημέρες. Με επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη και στον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, η ΕΣΕΕ θα κοινοποιήσει τα αιτήματα των επιχειρηματιών που συζητήθηκαν στη διαδικτυακή έκθεση. Ζητάμε παροχή άμεσης ρευστότητας για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων που παρέμειναν από πολύ καιρό κλειστές, ζητάει η ΕΣΕΕ. Με επιστολή προς τους υπουργούς κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και Χρήστο Σταϊκούρα. Λοιπόν, η ΕΣΕ προτείνει την υλοποίηση μιας δράσης ανάλογης με αυτή που εξαγγέλθηκε και για την εστίαση, η οποία να στοχεύσει την ομαλοποίηση της αγοράς και να συμβάλλει στην αποτροπή λουκέτων και απολύσεων στο ελληνικό εμπόριο μέχρι και την επόμενη μέρα της πανδημίας. Έχουμε πάρα πολύ αδιάθετο εμπόρευμα. Κάτι πρέπει να γίνει και γι' αυτό το αδιάθετο εμπόρευμα που έχουμε. Διότι τώρα πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο κίνησης για να ξανακάνουμε αγορές. Άλλαξε και η σεζόν, πρέπει να γίνουν κάποιες αγορές. Οπότε και εμείς χρειαζόμαστε στήριξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και το προσωπικό μας και εμείς να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα καταστήματά μας και να μην υπάρξουν άλλα λουκέτα. Σε τοπικό επίπεδο, ο Εμπορικός Σύλλογος Ερών έχει ετοιμάσει κάποιες προτάσεις που θα κοινοποιηθούν στην ΟΕΠΕΚΑΜΘ, στην Περιφέρεια και στο Δήμο για να ενισχυθούν τα εμπορικά καταστήματα, καθώς τα αποτελέσματα από το άνοιγμα των καταστημάτων δεν είναι ενθαρρυντικά. Ο Εμπορικός Σύλλογος ετοιμάσαμε κάποιες προτάσεις, τις οποίες βέβαια πρώτον θα καταθέσουμε στην Ομοσπονδία, στην ΟΕΠΕΚΑΜΘ, στην οποία είμαι εκλεγμένη και εκεί. Είμαι ένα αναπληρώτρια ταμείας και είχαμε μία σύσκεψη 12 άτομα, όσοι είμαστε και στο Διοικητικό Συμβούλιο, και θα στείλουμε τις προτάσεις μας και εμείς σαν Εμπορικός Σύλλογος του Νομού Σερών. Θα την κοινοποιήσουμε και στην Περιφέρεια και στο Δήμο, αλλά θέλουμε να επαναλειτουργήσει το λιανεμπόριο, διότι αυτό τον καιρό, παρόλο που ανοίξαμε και έχουμε τα δείγματα μιας εβδομάδας, δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερών τονίζει πως οι διαδημοτικές μετακινήσεις επιτρέπονται για ψώνια στα εμπορικά καταστήματα, αλλά επισημαίνει και ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ψωνίζουν με μετρητά στην υπηρεσία Click Inside. Διαδημοτικά έχουν ανοίξει και μπορεί και ο κόσμος να έρχεται από τις τριγύρου δήμους για να μπορέσει να κάνει τα ψώνια του. Γιατί το τονίζω αυτό, για να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να υποσκεφτεί τα καταστήματα, γιατί συνεχώς δεχόμαστε τηλεφωνήματα, ο Εμπορικός Σύλλογος, για το ποιοι μπορούν να έρθουν, πώς μπορούν να έρθουν, γιατί καταργήθηκε αυτό με τα 2 χιλιόμετρα.
Οπότε μπορούν να έρθουν άνετα να κάνουν τις αγορές τους. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Να τονίσω και ότι μπορούν με μετρητά να ψωνίζουν και στο Click Inside, διότι υπήρχε μία ασάφεια πάνω σε αυτό το θέμα, νομίζοντας ότι μπορούν μόνο με τα μηχανήματα POS. Τα μηχανήματα POS είναι μόνο για το click away, ήτανε, δηλαδή για αγορές που γίνονται έξω από το κατάστημα. Όταν γίνονται τώρα, όπως έγινε με το click site, μέσα στο κατάστημα, μπορεί να πληρώσει και μετρητά. Κάθε μέρα όλοι μας οι πελάτες κερδίζουν και από τις προσφορές μας και από την κάρτα και η economy. Αλεύρι το διαλεγμένο ενός κιλού για όλες τις χρήσεις, τα δύο τεμάχια, μόνο 99 λεπτά. Πασάτα ρέα 500 γραμμάρια, τα τρία τεμάχια, μόνο 99 λεπτά. Μπύρα κουτί 500 ml με 4, δώρο ένα τεμάχιο επιπλέον. Τώρα στα καταστήματά μας και προϊόντα vegan. Αλλά και διξάνι υγρό πλυντηρίου 33 μεζούρες και ένα συν ένα δώρο και μόνο 8,99. Υγρά πιάτων τρι 500 ml, τα δύο τεμάχια, μόνο 1,50. Και μέχρι την Τετάρτη, 14 Απριλίου. Χοιρινό με κόκαλο, ντόπιο ελληνικό, μόνο 3,65 το κιλό. Τώρα τον Απρίλιο, αποκτήστε νέα ανοξείδωτα μαχαιροπύρουνα για υπέροχα οικογενειακά γεύματα. Εντελώς δωρεάν με τις αγορές σας και την κάρτα K-Economy. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Νωρίτερα ξεκίνησε φέτος το πρόγραμμα για την καταπολέμηση των κουνουπιών, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος δήλωσε ότι οι ψεκασμοί θα διαμορφώνονται ανάλογα με τον καιρό, ενώ θα ακολουθήσει και πρόγραμμα σε συνεργασία με τους Δήμους και για τον αστικό ιστό. Νωρίτερα ξεκίνησε φέτος το πρόγραμμα για την καταπολέμηση των κουνουπιών, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος δήλωσε ότι οι ψεκασμοί θα διαμορφώνονται ανάλογα με τον καιρό, ενώ θα ακολουθήσει και πρόγραμμα σε συνεργασία με τους Δήμους και για τον αστικό ιστό. Όπως γνωρίζετε, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, χθες βγήκε και ανάλογο δελτίο τύπου. Ξεκινά από την περιφέρεια η καταπολέμηση όσον αφορά τα κουνούπια. Ήδη αυτή τη στιγμή και ανάλογα με τον καιρό, με την εξέλιξη του καιρού, σήμερα το πρόγραμμα ήταν όσον αφορά την Αμφίπολη και τους Αμπέλους. Σε κάθε περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, εγκαίρως και εμπροθέσμως η Περιφέρεια ξεκινά αυτό το πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει και ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με τους Δήμους και με την Αναπτυξιακή όσον αφορά τον αστικό ιστό, για να είμαστε και εκεί στην κατάλληλη θέση, στο κατάλληλο αποτέλεσμα, στον κατάλληλο χρόνο, για να αντιμετωπίσουμε και αυτό. Όπως τονίσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, φέτος νωρίτερα από κάθε χρονιά αρχίζουμε τις δράσεις για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Και φέτος η κυριότερη απειλή, πέρα από την όχληση, είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Και γι' αυτό φροντίζουμε σε συνεργασία με τους επιστήμονες να εντοπίσουμε εγκαίρως τυχόν μολυσμένα κουνούπια, να περιορίσουμε τις αιστείες και να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Τις προνυμφοκτονίες θα ακολουθήσουν και οι ακμεοκτονίες, ενώ συνολικά το πρόγραμμα φέτος θα διαρκέσει περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Ήδη από πέρυσι ενεργό και ουσιαστικό ρόλο έχουν λάβει και οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Σερών έχει έναν ιδιώτη από πέρυσι. Θα υπάρξει μια παράλληλη μορφή συνεργασίας. Είναι σε εξέλιξη. Μόλις έχω νέα με τον κύριο Δήμαρχο, θα σας τα πω. Ο Δήμος Σερών πάντως είναι εκτός από το συγκεκριμένο σχεδιασμό, καθώς ήδη από πέρυσι έχει έρθει σε συνεννόηση με ιδιώτη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Σπυρόπουλο, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συζήτηση για παράλληλη συνεργασία. Γι' αυτό θα παρακαλέσω και τους τοπικούς φορείς, δηλαδή κυρίως τους προέδρους, να έρθουν να συνεργαστούν. Θα κληθούν τις επόμενες ημέρες, διότι τα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και κυρίως στα χωριά τα γνωρίζουν καλύτερα από εμάς οι πρόεδροι. Η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και επαγρύπνηση, επιδιώκοντας τη συνεργασία των Δήμων και όλων των εμπλεκόμενων στο θέμα φορέων αλλά και των πολιτών, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, θα κληθούν από τον κύριο Σπυρόπουλο οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, καθώς γνωρίζουν καλύτερα την περιοχή. Άρα, δηλαδή, έχουν περάσει και από την Οικονομική Επιτροπή ή από τους Δήμους για το πρόγραμμα αυτό, για το κονδύλιο που ήταν ένα. Όσον αφορά την Αναπτυξιακή, ναι. Σχεδόν στο σύνολο, η πληροφόρηση που έχουν είναι ότι έχουν τελειώσει. Νομίζω ένας ή δύο Δήμοι υπολείπονται.
Συνεργεία του Δήμου Σερών βρίσκονται από χθες στην περιμετρική οδό, πραγματοποιώντας ασφαλτοστρώσεις. Αυτές τις μέρες η ασφαλτόστρωση γίνεται στην προέκταση της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αγία Σοφία και Προύσης μέχρι τα φανάρια της Σιγής. Ενώ, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το έργο της ασφαλτόστρωσης είναι μεγάλο και αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τον επόμενο Νοέμβριο. Συνεργεία του Δήμου Σερών από χθες είναι στην περιμετρική οδό, πραγματοποιώντας ασφαλτοστρώσεις. Αυτές τις μέρες η ασφαλτόστρωση γίνεται στην προέκταση της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αγία Σοφία και Προύσης μέχρι τα φανάρια της Σιγής. Το έργο θα καθυστερήσει για μία μέρα, καθώς η ΔΕΗ ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιήσει εργασίες. Και έτσι, για να μην αναγκαστούν τα συνεργεία να χαλούν αυτά που έφτιαξαν, θα γίνει λίγο αργότερα. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πάντως, η ασφαλτοστρώσεις είναι ένα μεγάλο έργο, το οποίο θα συνεχιστεί μέχρι τον επόμενο Νοέμβριο. Είπαμε ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων για αυτή τη χρονιά, σε όλο το Δήμο Σερών. Τώρα έχουμε ξεκινήσει από τώρα που έχει τόσο καιρό, γιατί το ξέρετε, το χειμώνα δεν γίνονται ασφαλτοστρώσεις. Ξεκινήσαμε από την οδό Αγίας Σοφίας και την οδό Προύσης από τα φωνάρια, δηλαδή τον δρόμο της προέκτασης της Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέχρι τα φανάρια της γέφυρας της Σιγής. Αυτό το κομμάτι θα γίνει. Μία μέρα θα καθυστερήσουμε δυστυχώς, γιατί έστω και αργά η ΔΕΗ μας ενημέρωσε και τους ευχαριστούμε γι' αυτό ότι θέλει να κάνει μία τομή. Άρα θα τους περιμένουμε να κάνουν μία εργασία για να μην έχουμε τα γνωστά φαινόμενα που στρώνουμε το δρόμο και σε λίγες μέρες κάποια υπηρεσία έρχεται και μας χαλάει το δρόμο. Θα έχουμε μία μέρα καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά, αν ο καιρός βοηθήσει, την Πέμπτη θα είναι όλα έτοιμα και θα χαρούμε ένα δρόμο με μεγάλη κίνηση, ασφαλτοστρωμένο. Ξαναλέω όμως, το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων είναι πολύ μεγάλο από τώρα μέχρι και τον επόμενο Νοέμβριο. Στην Πρωτέργεια ξανασχεδιάζουμε το ενεργειακό τοπίο του μέλλοντος. Δημιουργούμε ένα MVP πρόγραμμα παροχής ενέργειας που παίζει για να κερδίζετε με 50% διαφορά. Για να έχετε κάθε μήνα 50% έκπτωση συνέπειας και ενέργεια που θα είναι 100% πράσινη. Οικιακό MVP ήρθε για να φέρει την οικονομία και την πράσινη ενέργεια σε κάθε σπίτι. Ήρθε για να δείξουμε το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Πρωτέργεια. Πού εντοπίζεται η Extra Safe προστασία από βακτήρια και ιούς? Στα νέα Wet Hankies Extra Safe, η νούμερο 1 μάρκα στα αντισηπτικά μαντιλάκια, τώρα με νέα σπίδα προστασίας για τα χέρια σας. Με επιστημονικά αποδεδειγμένη δράση και κατά του κορονοϊού, ταχύτερα και αποτελεσματικότερα από ποτέ, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Νέα Wet Hankies Extra Safe, γιατί τα χέρια σας χρειάζονται ταχύτερη και πιο αποτελεσματική προστασία από ποτέ. Σήμερα, στο κρίσιμο σημείο που βρισκόμαστε, κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση, οφείλουμε να δώσουμε μαζί τον αγώνα με τις ίδιες ακριβώς δύο προτεραιότητες, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. Κώστας Καραμαλής, στην ομιλία του στο διαδικτυακό συνέδριο της ΚΕΔΕ. Σήμερα, στο κρίσιμο σημείο που βρισκόμαστε, κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση, οφείλουμε να δώσουμε μαζί τον αγώνα με τις ίδιες ακριβώς δύο προτεραιότητες, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμαλής στην ομιλία του στο διαδικτυακό συνέδριο της ΚΕΔΕ, η Δήμη ως μοχλός ανάπτυξης στη μετά COVID-19 εποχή. Ο κ. Καραμαλής αναφέρθηκε καταρχάς στους δύο άξονες της πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πρώτον, επισήμανε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο έργων ύψους πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την περίοδο 2004-2009. Με έργα σε όλη τη χώρα και με συγκεκριμένο σχέδιο χρηματοδότησης για το καθένα από αυτά. Το πλάνο αυτό περιλαμβάνει αφενός μεγάλα έργα κολλημένα εδώ και χρόνια που παίρνουν επιτέλους μπροστά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου. Όπως ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, η γραμμή 4 του μετρό στην Αθήνα, το μετρό Θεσσαλονίκης, η αυτοκινητόδρομη Ε65 και Πάτρα Πύργος. Και αφετέρου νέα έργα όπως το flyover στη Θεσσαλονίκη, οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού και του μετρό στην Αθήνα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και, φυσικά, το νέο πρόγραμμα επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που περιλαμβάνει σημειακές παρεμβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σημεία σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό το πλάνο έργων υποδομής, όπως αντιλαμβάνεστε, όχι μόνο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, αλλά συνιστά και σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης, σημείωσε ο κ. Καραμαλής. Τέλος, ο κ. Καραμαλής αναφέρθηκε στα τρία κοινά πεδία δράσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Δήμων, που είναι οι υποδομές, το θεσμικό και η καθημερινότητα. Τσουχτερά πρόστιμα μέχρι και μηνύσεις προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν κόβουν τα χόρτα και γενικά δεν φροντίζουν τις περιουσίες τους. Σύμφωνα με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, ο καθένας οφείλει να προσέξει το ζήτημα αυτό, καθώς εκτός από αντιαισθητικό είναι και θέμα υγείας, αλλά και αποτελεί και κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιπτώσεις. Να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από τα χόρτα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων, κ. Γιώργος Νυχτοπάτης, τόνισε ότι οι οικοπεδούχοι θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό το ζήτημα, γιατί εκτός από αντιαισθητικό είναι και επικίνδυνο, αφού υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι και αυτό από το αυτονόητα. Πρέπει να ξέρουν όλοι οι δημότες ότι έχουν υποχρέωση να καθαρίζουν τα ιδιωτικά τους οικόπεδα, όπως και ο Δήμος έχει υποχρέωση να καθαρίζει τα δικά του οικόπεδα, έτσι και οι ιδιώτες τα δικά τους, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, αντιαισθητικό και μεγάλος κίνδυνος που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Τα πρόστιμα πάντως είναι τσουχτερά, καθώς ήδη από πέρυσι με απόφαση του Δήμου αυξήθηκαν. Ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται και μηνύσεις για το αδίκημα του άρθρου 288 του ποινικού κώδικα. Είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους αν θέλουμε μία πόλη καθαρή. Αν θέλουμε μία πόλη η οποία αξίζει σε όλους, είναι υποχρέωσή τους. Αν δεν τα καθαρίσουν, το πρόστιμο είναι 0,50 ένα τετραγωνικό συν τα έξοδα που θα κάνει ο Δήμος για να καθαριστεί. Δεν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες ήδη. Εμείς αυτό που λέμε είναι θέλουμε να κρατήσουμε την πόλη μας καθαρή. Θέλουμε οι ιδιοκτήτες να συνεργαστούν γιατί δεν έχουν δικαίωμα να ενοχλούν τους γείτονες. Είναι λογικό όταν ένα οικόπεδο είναι παρατημένο από τον ιδιοκτήτη όλη η γειτονιά να υποφέρει με την βρωμιά, τις ακαθαρσίες, τα τροκτικά και τα φίδια. Το έχουμε δει και από πέρυσι. Σας υπενθυμίζω ότι πέρυσι κάναμε πάνω από 50 ιδιωτικά οικόπεδα και άλλα τόσα δημοτικά. Είμαστε εδώ και παρακαλούμε τους συνδημότες μας να συνεργαστούν και να έχουν καθαρά τα οικόπεδά τους. Σε διαφορετική περίπτωση επεμβαίνει ο Δήμος, αλλά τα πρόστιμα είναι μεγάλα και επαναλαμβάνω, θα υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Παράλληλα, οφείλει ο καθένας να φροντίζει την περιουσία του και δεν γίνεται ο Δήμος να ψάχνει στα τηλέφωνα τον καθένα, όπως λέει ο κ. Νυχτοπάτης, και μάλιστα να ακούει και αρνητικά σχόλια. Πέρυσι, αν θυμάστε, είχαμε αυξήσει το ποσό του προστίμου που θα έχουν οι ιδιώτες, αν το καθαρίσει ο Δήμος, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί και είπαμε ότι καλά είναι να μην χρειαστεί να επιβάλλουμε ούτε ένα πρόστιμο. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος και η πολιτική προστασία να ασχολείται με το να ψάχνει να βρίσκει τους ιδιοκτήτες, να τους τηλεφωνεί, να μην απαντούν. Μάλιστα, πολλές φορές οι υπηρεσιακοί παράγοντες να ακούν και άσχημα λόγια γιατί κάποιος δεν καθαρίζει το οικόπεδό του. Πρέπει ο καθένας να είναι υπεύθυνος, είτε μόνος του είτε με τους συγγενείς του, να καθαρίζει το οικόπεδό του. Στο κάτω-κάτω ενοχλεί και τους γείτονες και αυτό δεν είναι σωστό. Τα πρόστιμα έχουν αυξηθεί, αλλά ξαναλέω, μακάρι να μην επιβληθεί ούτε ένα και ο καθένας μόνος του να καθαρίζει τη δική του περιουσία. Stay My Home Gas Benefit. Φυσικό αέριο στο σπίτι στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με έκπτωση 30% και σε χρεώσεις ενέργειας και στο πάγιο. Απόκτησε το εύκολα και οικονομικά. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Άλλαξε και το πρόγραμμα του ρεύματός σου σε ΔΕΗ My Home Ender έως τις 31 Μαρτίου και κέρδισε επιπλέον έκπτωση 50 ευρώ στον πρώτο σου λογαριασμό. Κάποιες μέρες πριν και μετά, εγώ χρησιμοποιώ Everyday Extra Long All Cotton. Έξτρα μακριά σερβιετάκια με ούλτρα απορροφητικό πυρήνα σερβιέτας. Everyday Extra Long All Cotton. Έξτρα απορροφητικότητα, έξτρα προστασία. Την Τετάρτη θα λάβει χώρα η 7η συνάντηση της Ακαδημίας Γονέων που λειτουργεί με επιτυχία το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερών. Αυτή την εβδομάδα το θέμα της συνάντησης είναι διατροφικές ανάγκες και παρεκτροπές στις μέρες COVID-19. Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερών, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού, σας καλούν να παρακολουθήσετε την Τετάρτη στις 14 Απριλίου 2021 και ώρα 6 και 4 το πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας από το Α ως το Ω, μια Ακαδημία για Γονείς. Το θέμα της 7ης συνάντησης την Τετάρτη είναι διατροφικές ανάγκες και παρεκτροπές στις ημέρες COVID-19.
Στη συνάντηση θα εισηγηθούν η κυρία Ελευθερία Ρώμα, ομότιμη καθηγήτρια παιδιατρικής γαστρεντερολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και η κυρία Ελένη Παναγούλη, παιδίατρος και ακαδημαϊκή υπότροφος του ΕΚΠΑ. Το συντονισμό και σχολιασμό θα αναλάβει η κυρία Φλόρα Μπακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής εφηβικής ιατρικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8-2 ώρες διαδραστικές συναντήσεις γονέων τη δεύτερη Τετάρτη κάθε μήνα από τις 6 και 4 μέχρι τις 8, από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο, που παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την υγεία, την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των παιδιών, τις σχέσεις στην οικογένεια και το σχολείο, και τελεί υπό την αιγίδα του ΕΔΥΠΗ και του Υπουργείου Υγείας. Κλειστή από αύριο θα παραμείνει η οδός Πιτακού στις Σέρες. Αιτία είναι ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης από τη ΔΕΙΑ Σερών, καθώς παρατηρήθηκε καθίζηση του οδοστρώματος από ρογμή εδώ και 2 ημέρες. Κλειστή μέχρι και αύριο θα παραμείνει η οδός Πιτακού, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης από τη ΔΕΙΑ Σερών, καθώς παρατηρήθηκε καθίζηση του οδοστρώματος από ρογμή εδώ και 2 ημέρες. Η ρογμή στο οδόστρωμα προκλήθηκε ύστερα από βλάβη στο δίκτυο αποχέτευσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από παρακείμενες οδούς. Συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Σύντρευσης και Αποχέτευσης, παρουσία του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Χαλκιόπουλου, εργάζονται εντατικά για την ταχύτερη επαναφορά της οδού στην κυκλοφορία. Στα βόρεια γενικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα όμως τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά. Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, που τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει από τους 4 έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει από τους 12 έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει από τους 12 έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις που προόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει από τους 9 έως τους 21 βαθμούς Κελσίου. Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία στις Σέρες θα φτάσει από τους 5 έως τους 20 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από τους 6 έως 20, στην Καβάλα από τους 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στην Δράμα από 2 έως 19, στην Ξάθη από 3 έως 18, στην Κομοτηνή από 5 έως 19, στην Αλεξανδρούπολη από 5 έως 18, στην Ορεστιάδα από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτή ήταν η πρόγνωση του καιρού για αύριο Τετάρτη 14 Απριλίου.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Επιλογές. Από όλους όσους εργαστήκαμε για την ενημέρωσή σας, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.